Κυβερνητική κρίση προκαλούν στην Ιαπωνία οι παραιτήσεις υπουργών υπό το βάρος σκανδάλων. Πρόκειται για δύο από τις πέντε γυναίκες που μετήχαν στο κυβερνητικό σχήμα με επικεφαλή στο Σίνζο Άμπε. Την παραίτηση της Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιούκο Ομπούτσι ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα εκείνη της Υπουργού Δικαιοσύνης Μιντόρι Ματσουσίμα. Η 40χρονη Ομπούτσι, μητέρα δύο παιδιών, θεωρείται πιθανή διάδοχος του Σίνζο Άμπε στην αρχηγία του Συντηρητικού Κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Η στασιμότητα στην οικονομική και ενεργειακή πολιτική οφείλεται σε δικά μου προβλήματα και δεν είναι αποδεκτή. Παρετούμε από το Υπουργείο για να επικεντρωθώ στην έρευνα που αφορά τις υποψίες οι οποίες υπάρχουν εναντίον μου, δήλωσε η παραιτηθήσα υπουργός, κάνοντας μία υπόκληση ενώπιον των μέσων ενημέρωσης για να ζητήσει συγγνώμη. Οι απομακρύνσεις των δύο υπουργών για υποθέσεις που σχετίζονται με παραβίαση του εκλογικού νόμου και κατάχρηση κονδυλίων έρχονται ένα μήνα μετά τον ανασχηματισμό του Σεπτεμβρίου. Για το Σίνζο Άμπε ξυπνούν τις εφιαλτικές μνήμες της πρώτης θητείας του στην Πρωθυπουργία, όταν είχε παραιτηθεί εξαιτίας της εμπλοκής υπουργών του σε σκανδαλώδεις υποθέσεις.